τον κύριο Μάκη Βορύδη στο στούντιο της εκπομπής, να απαντούμε και σε δικές ερωτήσεις και βεβαίως να εξετάσουμε το θέμα της ημέρας με το νομοσχέδιο για τους ταξιτζίδες, για την απελευθέρωση της αγοράς των ταξί, που έφερε χθες μεγάλη αναταραχή στο Υπουργικό Συμβούλιο και έβαλε τον κύριο Ραγκούση ακριβώς απέναντί σας. Και λέτε ότι θα τον ξαναδείτε απέναντί σας τον κύριο Ραγκούση με αφορμή τις αλλαγές που ετοιμάζεστε στο νομοσχέδιο για την ηθαγένεια, για τις οποίες θα μας πείτε σε λίγο. Αλλά θέλω πρώτα να σας ρωτήσω, πώς μπορείτε να συνεπάρχετε δύο υπουργοί στην ίδια κυβέρνηση με τόσο διαμετρικά αντίθετες απόψεις? Μήπως δηλαδή θα έπρεπε να φύγει ο ένας από τους δύο? Εσείς το είπατε. Ναι. Κοιτάξτε τώρα από κάτι. Αυτή είναι μια κυβέρνηση, ξαναλέω, η οποία δεν ήταν μια κυβέρνηση και δεν είναι μια κυβέρνηση προγραμματικής σύγκλησης. Είναι μια κυβέρνηση που είχε να κάνει μια συγκεκριμένη δουλειά. Και εγώ νομίζω ότι την έκανε πολύ καλά. Πολύ σοβαρή δουλειά, ωστόσο. Ναι, και την έκανε καλά. Εγώ νομίζω ότι την έκανε καλά. Δηλαδή η αποστολή αυτής της κυβερνήσεως εξετελέστη. Και γι' αυτό, επειδή ήταν πολύ συγκεκριμένη, δεν παρίστατο και η ανάγκη προγραμματικών συγκλήσεων. Δηλαδή, στην τελευταία ανάλυση υπήρχε η αρχή ότι εδώ εκτελούμε τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας. Αυτές τις διεθνείς υποχρεώσεις προφανώς προσπαθούμε να τις κάνουμε όσο καλύτερα γίνεται. Ο βασικός στόχος ήταν αυτά τα οποία έγιναν: η δανειακή σύμβαση κατά του οικονομικού προγράμματος, η ανταλλαγή των ομολόγων, η μείωση υπομένως του χρέους. Θα υπάρξει προφανώς η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Άρα λοιπόν, αυτό ήταν το βασικό ζήτημα και ο βασικός σκοπός της κυβέρνησης και σε αυτά τα δύο κόμματα συμφωνούσαν και τα κάνανε. Στα υπόλοιπα δεν συμφωνούμε. Συμφωνούμε, τι να κάνουμε τώρα. Άρα δεν είναι μια κυβέρνηση προγραμματικής συγκλήσεως αυτή, ούτε πρέπει να συμφωνήσουμε. Σε αυτά που δεν συμφωνούμε δεν είναι ανάγκη, ας το πω, να συνομοθετήσουμε. Είναι περιορισμένο τώρα. Γι' αυτό και λέω ότι ένα θέμα είναι η κυβέρνηση του Λουκά Παπαδήμου, που γι' αυτό το οποίο έπρεπε να κάνει το έκανε καλά και ήταν επιτυχημένη. Ένα άλλο ζήτημα είναι το τι μας προκύπτει μετά τις εκλογές. Και εκεί. Γιατί μα εκεί γι' αυτό λέω ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μια ισχυρή κυβέρνηση και αυτό είναι που πρέπει να επιλέξουν οι Έλληνες πολίτες. Ξέρετε ότι τελευταία αρχίζουν και ακούγονται περισσότερες φωνές που λένε ότι ίσως οι εκλογές δεν είναι η λύση και πρέπει να παραταθεί η κυβέρνηση Παπαδήμου. Παραμονή της. Δεν το πιστεύω αυτό και νομίζω ότι αν το κάναμε αυτό, όποιος και να το έκανε αυτό, θα είχε το εξής πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ότι θα θεωρούσαν οι πολίτες ότι υπάρχει μία συμπαιγνία τρόπον τεινά των κομμάτων για να μην τους επιτρέψουν να εκφραστούν και να πούν αυτό που θέλουν. Εγώ νομίζω ότι πια έχει έρθει η στιγμή και είναι η ώρα. Οι πολίτες πρέπει να βρεθούν απέναντι στα πραγματικά διλήμματα που αντιμετωπίζει η χώρα. Και τα πραγματικά διλήμματα που αντιμετωπίζει η χώρα είναι: θέλει να παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θέλει να παραμείνει στη ζώνη του ευρώ. Και επομένως, αν τα θέλει αυτά τα δύο, θέλει κατά λογική ακολουθία μια κυβέρνηση η οποία μπορεί να τα διασφαλίσει αυτά. Μπορεί να διασφαλίσει επομένως την αποτελεσματική εφαρμογή του οικονομικού προγράμματος. Μπορεί να διασφαλίσει την αναστροφή της φυσιακής πορείας. Μπορεί να διασφαλίσει την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας. Αν λοιπόν ρωτήσετε. Εφαρμόζοντας το Μνημόνιο 2. Εφαρμόζοντας βεβαίως το οικονομικό πρόγραμμα για το οποίο έχει δεσμευτεί η χώρα, αυτό είναι ξεκάθαρο. Αλλά ταυτόχρονα να μην ξεχνάμε ότι αυτό το οικονομικό πρόγραμμα έχει ένα πολύ μεγάλο εύρος διακριτικών ευκαιριών σε αυτό το τμήμα που λέγεται αναπτυξιακό. Μισό λεπτάκι, κύριε Βορύδη, διότι μέχρι στιγμής το Μνημόνιο 2 έχει καταπατήσει, έχει σβήσει πολλές κόκκινες γραμμές που ο κύριος Σαμαράς και η Νέα Δημοκρατία τραβούσαν. Και δυστυχώς, κατά το πλαίσιο, κατά την εφαρμογή του, τα επόμενα χρόνια δηλαδή, φέρνει ακόμη περισσότερες τέτοιες ανατροπές, προχωρά σε περισσότερες μειώσεις σε εισοδήματα και συντάξεις και δυστυχώς δεν μας βγάζει και από το αδιέξοδο. Όλοι μιλούν για και μνημόνιο νούμερο 3 και καινούριο πακέτο. Λοιπόν, ας συνεννοηθούμε το εξής. Ας ξεχάσουμε το μνημόνιο. Αλλά ας αποδεχτούμε, ας πούμε ότι δεν υπάρχει. Αλλά ας αποδεχτούμε ότι έχουμε κρίση δανεισμού. Με δύο λόγια δεν υπάρχει κάποιο να μας δανείζει λεφτά οι αγορές. Έχουμε ένα θέμα εκεί. Έχω να ρωτήσω το εξής. Μπορούμε να διατηρούμε δημοσιονομικά ελλείμματα σε πρωτογενές επίπεδο? Δηλαδή, με δύο λόγια, τα έσοδα του κράτους να είναι λιγότερα από τα έξοδά του, να ξοδεύουμε περισσότερα από ό,τι εισπράττουμε? Απάντηση: δεν μπορούμε. Άρα, ο κανόνας δημοσιονομικής πειθαρχίας, ο κανόνας δημοσιονομικής προσαρμογής είναι εύλογος? Απάντηση: ναι, είναι εύλογος. Πάμε τώρα παρακάτω. Η αντιμετώπιση του δημόσιου χρέους έχει γίνει και μάλιστα με έναν τρόπο εξαιρετικά αποτελεσματικό με την θελοντική ανταλλαγή ομολόγων?
Έχει γίνει. Μειώθηκε το χρέος. Υπάρχουν φωνές που λένε ότι πρέπει να μειωθεί κι άλλο. Ενδεχομένως. Θα το δούμε στο μέλλον. Αλλά πάντως, προς το παρόν έχει γίνει ένα μεγάλο βήμα και έχει μειωθεί το βάρος των επιτοκίων στον προϋπολογισμό. Πάει και το δεύτερο θέμα. Πάμε τώρα στο τρίτο. Από πού θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα ελλείμματα? Βεβαίως χρειαζόμαστε δημοσιονομική προσαρμογή. Μας φτάνει μόνο η δημοσιονομική προσαρμογή? Όχι. Τι άλλο πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να κάνουμε ανταγωνιστική την ελληνική οικονομία. Πρέπει να την κάνουμε. Γιατί? Για να βελτιώσουμε το εμπορικό μας ισοζύγιο. Για να μπορέσουμε επιτέλους να ισορροπήσουμε τις σχέσεις αγωγών-εξαγωγών. Για να μην είναι η Ελλάδα μια χώρα η οποία είναι σχεδόν μονοσήμαντα εισαγωγική, αλλά να αρχίσει να μπορεί να παίζει έναν ρόλο μέσα στις διεθνείς αγορές. Χρειαζόμαστε για να το κάνουμε αυτό επενδύσεις. Ναι. Χρειαζόμαστε ένα φιλικό περιβάλλον προς την επιχειρηματικότητα και προς τους επενδυτές. Ναι. Χρειαζόμαστε να σώσουμε το τραπεζικό μας σύστημα για να μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε όλα αυτά τα πράγματα. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Άρα, εδώ υπάρχουν δράσεις πολλές. Και οι δράσεις αυτές εμπολείς, σε μεγάλο βαθμό, περιέχονται στο οικονομικό πρόγραμμα. Μου λέτε. Υπάρχει περίπτωση να υπάρχουν δυσμενή μέτρα για τους εργαζόμενους, για το δημόσιο τομέα, να υπάρχουν απολύσεις. Υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Ακούστε κάτι. Δυσμενή μέτρα θα υπάρχουν όσο δεν επιτυγχάνουμε τους κεντρικούς δημοσιονομικούς στόχους. Άρα το βασικό ζήτημα, ανάποδα να το θέσουμε, μπορούμε επιτέλους να επιτύχουμε δημοσιονομικούς στόχους. Αυτό είναι το κεντρικό γιατί ζήτημα. Γιατί δεν τους πετύχαμε δηλαδή μέχρι σήμερα, κύριε Βορύδη? Διότι υπάρχουν τεράστιες αδράνειες, γιατί υπάρχουν τεράστιες αντιστάσεις, γιατί υπάρχει φοβερή αναποτελεσματικότητα, γιατί κακά τα ψέματα το ελληνικό κράτος δεν μπορεί να τα απεξέλθει σε ένα έργο στο οποίο δεν είχε συνηθίσει να κάνει όλος ο διοικητικός μηχανισμός. Και πώς γιατί από την άλλη μεριά αυτές οι προσαρμογές οι οποίες γίνονται δημιουργούν σοβαρές επιπτώσεις και στην ιδιωτική οικονομία. Και καλείται και η ιδιωτική οικονομία να αναδιαταχθεί και να αναπροσαρμοστεί σε νέες συνθήκες. Θα αλλάξει όλα αυτά που περιγράφεται? Πώς το καταφέρει? Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι βρισκόμαστε σε μια διαφορετική εποχή. Θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία είναι προσιλωμένη στο να επιτύχει αυτούς τους στόχους και να σας το πω διαφορετικά, τις πάνε και καλύτερα. Γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι ένα οικονομικά φιλελεύθερο κόμμα και δεν είναι ένα σοσιαλδημοκρατικό κόμμα. Είναι ένα κόμμα το οποίο φιλοσοφικά πιστεύει στην οικονομία της αγοράς, πιστεύει στην ελεύθερη οικονομία, πιστεύει στην επιχειρηματικότητα. Δεν ισχύει το ίδιο για τους ανθρώπους που μέχρι χτες έλεγαν ότι θα ανατρέψουν την ιδιωτικοποίηση παραδοσιακών λιμανιών. Αγγελώσεις και υποχρεώσεις δεν έχει η Νέα Δημοκρατία, κύριε Βορύδη, διότι δημιουργείται αυτή η άποψη. Δημιουργείται η άποψη ότι έχετε ακριβώς τα ίδια φρένα που είχε και το Πασόκ τόσο καιρό. Δηλαδή έχετε την καλή πρόθεση να αλλάξετε, να μαζέψετε, να περιορίσετε τις πατάλες, αλλά θα βρείτε μπροστά σας πάλι συνδικαλιστές από όλους τους τομείς, από όλους τους επαγγελματικούς φορείς. Να σας πω τώρα κάτι. Εγώ καταλαβαίνω και τα συνδικάτα. Τα συνδικάτα έχουν μια δουλειά που κάνουν. Και μέσα στη δημοκρατία η δουλειά των συνδικάτων είναι απολύτως θεμητή. Τι έρχονται τα συνδικάτα και λένε? Κυρίως σήμερα αυτό λένε. Ότι εμείς θέλουμε να προστατέψουμε τις θέσεις εργασίας και θέλουμε να προστατέψουμε και το εισόδημά τους. Το εισόδημά μας. Δεν λένε και τίποτα παρανοϊκό. Το ότι από εκεί και πέρα αυτό λένε τα συνδικάτα, αλλά η ευθύνη της διοικήσεως, η ευθύνη της κυβέρνησης είναι να κάνει. Και άλλη και άλλο συντεχνία, κύριε Βορύδη, και έχετε αποδείξει πολλές φορές, ο πολιτικός κόσμος εννοώ, ότι από τις συντεχνίες πιάνετε διαφορετικά. Τώρα με συγχωρείτε, μέσα στη Βουλή πολλοί δικηγόροι. Είδαμε ότι οι ρυθμίσεις υπέρ των δικηγόρων ήταν ευνοϊκότερες. Δεν το πολύ είδαμε, αλλά εν πάση περιπτώσει, γιατί νομίζω ότι και οι δικηγόροι αυτά που ήταν να γίνουν και τελικώς γίνανε. Και επομένως, προφανώς και ο Δικηγορικός Σύλλογος κάτι λέει από αυτού. Και ο Ιατρικός Σύλλογος κάτι λέει. Και ο Φαρμακευτικός Σύλλογος κάτι λέει. Για να μιλήσουμε λίγο ίσως. Κάτι λένε. Θα σας παρακαλέσω. Δεν είναι κακό το ότι λένε κάτι. Όχι, θα σας παρακαλέσω πολύ να μιλήσουμε λίγο με πιο απλούς όρους ανθρώπινους, έτσι όπως μιλάει και ο κόσμος όταν σας βρίσκει έξω. Φαντάζομαι ότι σας συναντά. Έτσι μιλάω στον κόσμο. Ναι, βεβαίως. Γι' αυτό λέω να μιλήσουμε λίγο και στην τηλεόραση με τον ίδιο τρόπο. Πώς λοιπόν εσείς θα μπορέσετε να κόψετε αυτό τον ομφάλιο λόρο που σας ενώνει με τους δικούς σας ανθρώπους που επί δεκαετίες βολεύατε σε διάφορες θέσεις? Πώς θα τους κόψετε τους λόρους αυτούς? Το Πασόκ δεν τα κατάφερε δύο ολόκληρα χρόνια και δύο πολύ κρίσιμα χρόνια. Κοιτάξτε, έκανε κύκλο, θέλω να ελπίζω ότι είμαστε σε μια διαφορετική φάση. Ότι έχουμε αποκτήσει μια διαφορετική νοοτροπία και ότι καταλαβαίνουμε τις αναγκαιότητες. Ακούστε κάτι όμως. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι υποχρεωμένος ένας πολιτικός να ακούει αυτό που του λέει η κοινωνία, έστω και με την οργανωμένη της μορφή. Μάλιστα. Παρένθεση. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να ακούμε. Παρένθεση. Μια δεν και είναι υποχρεωτικό όμως ότι επειδή ακούμε θα κάνουμε και αυτό το οποίο μας λένε.
Αλλά όμως πρέπει να ακούγεται αυτή η φωνή. Είναι μια σημαντική παράμετρος. Γιατί έτσι αυτός ο οποίος τελικά πρέπει να διαμορφώσει μια πολιτική θέση έχει μια συνολική οπτική και μια επίγνωση της επίπτωσης της απόφασής του. Δεν είναι κακό αυτό, αντιθέτως είναι απαραίτητο. Μια και ακούτε τον κόσμο, φαντάζομαι ακούτε τον κόσμο που λέει ότι δεν δίνει αυτοδυναμία σε κανένα κόμμα. Μέσα από τις δημοσκοπήσεις, μέσα στις δημοσκοπήσεις που το λένε αυτό, ναι. Ακούω τις δημοσκοπήσεις που το λένε αυτό. Άρα έχετε αντιληφθεί ότι υπάρχει περίπτωση και σοβαρή περίπτωση να κληθείτε να κυβερνήσετε ξανά περίπου στο σχήμα που έχετε τώρα. Εντάξει, εγώ θα πρότεινα να κάνουμε το εξής εδώ. Να αφήσουμε να δούμε λίγο τι θα μας πούν οι εκλογές και να δούμε μετά ποιοι είναι οι κοινοβουλευτικοί συσχετισμοί. Και ανάλογα με την απόφαση του ελληνικού λαού, γιατί αυτή θα είναι η τιμεγορία του, θα αποφασίσει το πώς θα είναι συγκροτημένη η Βουλή, θα πάρουμε τότε τις αποφάσεις. Υπάρχουν περιθώρια τέτοια σύγκλησης, συνεννόησης. Υπάρχουν περιθώρια. Δεν ξέρω τώρα τι περιθώρια υπάρχουν και σε ποια θέματα, αλλά εγώ λέω, παραδείγματος χάρη, ότι μια κυβέρνηση πρέπει να έχει δυνατότητα να δρά γρήγορα, να δρά αποτελεσματικά και αποφασιστικά. Το ίδιο πράγμα λέει και το Πασόκ. Όσο πιο σύνθετο. Το ίδιο πράγμα λέει και το Πασόκ. Και το Πασόκ το ίδιο πράγμα λέει ακριβώς και μάλιστα λέει. Γιατί ψάχνουμε να βρούμε παράλληλα και το διακύβευμα των εκλογών. Και το Πασόκ λέει ότι πρέπει να μπούμε σε ανάπτυξη, να εφαρμόσουμε τα όσα το μνημόνιο λέει και να μπούμε σε. Έχει πεπραγμένα το Πασόκ. Αυτό είναι η διαφορά. Το Πασόκ έχει πεπραγμένα. Έχει πεπραγμένα σε μια περίοδο κρίσης. Εγώ να διαχωρίσω, ξέρετε, μπορούμε να κάνουμε κατά τη γνώμη μου δύο αποτιμήσεις. Ευλόγως μπορούμε να τις κάνουμε. Να πούμε η περίοδο πρώτης κρίσεως, η περίοδος πρώτης κρίσεως και η περίοδος μετά την κρίση. Λοιπόν, στην πρώτη κρίσεως περίοδο μπορούμε να κάνουμε έναν πολύ σοβαρό έλεγχο του πώς πορεύτηκαν και πώς πολιτεύτηκαν τα κόμματα μέχρι τότε. Mm-hmm. Και βεβαίως εκεί υπάρχουν πολύ σημαντικές ευθύνες, φαντάζομαι, σε όλες τις κυβερνήσεις. Δεν είναι το ίδιο επιμερισμένες, αλλά εν πάση περιπτώσει όμως υπάρχουν ευθύνες. Από την περίοδο μετά την κρίση, έχει μεγάλη σημασία το πώς τη διαχειρίστηκε κανένας, το πώς ακριβώς την αντιλήφθηκε, το πώς την κατάλαβε. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε ότι εδώ το Πασόκ έχει δύο κυβερνητικά χρόνια, στα οποία οδήγησαν σχεδόν στη διάλυση της χώρας. Να σας θυμίσω ότι φτάσαμε στον Οκτώβριο σε μια κατάσταση που μια τυπικά υφισταμένη κοινοβουλευτική πλειοψηφία δεν μπορούσε να συνεχίσει να κυβερνά. Γιατί άραγε. Δεν μπορούσε να συνεχίσει να κυβερνά, διότι υπήρχαν αβελτηρίες δύο ετών που είχαν διαμορφώσει στην πραγματικότητα ένα διέξοδο. Οικονομικό και κοινωνικό. Μάλιστα. Να σας θυμίσω ότι τον Οκτώβριο καταλήξαμε να μην συζητάμε για το αν θα συνεχίσει η χρηματοδότηση της χώρας. Πάντως πρέπει να σας πω ότι η έδρα στη Νέα Δημοκρατία, εκεί το λίγο πιο μπλε χρώμα, το προσαρμοστήκατε άψογα. Γρήγορη προσαρμογή. Πολύ γρήγορη βλέπω. Να ζητήσω να σχολιάσετε και τη δήλωση του κυρίου Καρατζαφέρη σημερινή. Ότι η Χρυσή Αυγή αποτελεί απειλή για την Ελλάδα. Διότι τη βάζουν στη Βουλή πια οι δημοσκοπήσεις και τη Χρυσή Αυγή. Απειλή, τώρα ξέρω να σας πω. Σίγουρα δεν είναι κάτι με το οποίο συμφωνώ εγώ. Δεν συμφωνώ με αυτού του τύπου τις ιδεολογίες ή αυτού του τύπου τις προσεγγίσεις. Από εκεί και πέρα θέλω να πιστεύω ότι δεν υπάρχει σήμερα πολιτική δύναμη η οποία να απειλήσει την κοινοβουλευτική δημοκρατία. Δεν θεωρώ τώρα ότι ακόμα και φαινόμενα τα οποία είναι, αν θέλετε, με τα οποία διαφωνεί κανείς φοδρός, θα οδηγήσουν σε ανέρεση, αν θέλετε, του κοινοβουλευτικού καθεστώτος. Mm-hmm. Θέλω να ελπίζω. Έρχεται σύγκρουση μέσα σας. Αν έρχεται σε σύγκρουση μέσα σας το παρελθόν σας με το παρόν σας και με το μέλλον σας, κύριε Βορύδη, θέλω να σας ρωτήσω. Διότι ακούσατε φοβερά πολλά. Ψυχαναλυτική ερώτηση είναι αυτή. Είναι ψυχαναλυτική. Ναι, βέβαια. Διότι πρέπει κανείς να σκεφτεί το πώς ενοποιεί τις διάφορες τις εκδοχές, μάλλον τις διαφορετικές φάσεις της ζωής του. Αλλά νομίζω μέσα μας τις έχουμε κάπως ενοποιημένες. Δηλαδή, όλοι ξέρουμε πώς μεταβαίνουμε από το Α στο Β. Η πορεία ενός ανθρώπου είναι διαλεκτικά οργανωμένη. Δεν υπάρχουν ασυνέχειες. Άρα, αυτό που σε κάποιον που δεν παρακολουθεί, γιατί να παρακολουθήσει κιόλας την πορεία ενός ανθρώπου, γιατί ποιοι μας παρακολουθούν τόσο στενά, οι πολύ δικοί μας άνθρωποι. Mm-hmm. Οι υπόλοιποι μας βλέπουν όσο μας βλέπουν στα πλαίσια ενός δημόσιου ρόλου. Το πρόσωπο όμως κρίνεσαι και από την αρχή ως το τέλος. Όχι, δεν είπα εγώ να μην κρίνεσαι. Λέω τώρα, μου είπατε το πώς για την ανέρεση των αντιφάσεων, μου είπατε. Δεν είπα για την κριτική. Εγώ την κριτική την ξέρω, είναι γνωστή. Και εν πάση περιπτώσει, επ' αυτής της κριτικής έχω απαντήσει. Αλλά μου κάνατε ένα προσωπικό ερώτημα. Μου λέτε. Αισθάνεσαι ότι έχεις αντιφάσεις. Ναι, αισθάνεσαι ότι έχεις αντιφάσεις, αισθάνεσαι ότι έχεις εσωτερικές συγκρούσεις. Η απάντηση είναι ακριβώς επειδή αυτό είναι ένα πράγμα διαλεκτικά οργανωμένο μέσα στο εσωτερικό του καθενός από εμάς, εγώ δεν αισθάνομαι ότι έχω αντιφάσεις. Αισθάνομαι ότι έχω μια πορεία. Αισθάνομαι ότι έχω μια εξέλιξη. Αισθάνομαι ότι έχω βήματα. Αισθάνομαι ότι έχω πολιτικές διαφοροποιήσεις που έχουν συγκεκριμένη λογική. Αλλά δεν έχω, αν θέλετε, μια ασυνέχεια. Ας το πω έτσι.